Πάμε στα της πανδημίας. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, κυρίως με τα σχολεία. Έχουμε δύο σχολεία κλειστά, το 7ο Δημοτικό και το 1ο Γυμνάσιο εδώ στην Καλαμάτα και 6 τμήματα σε γυμνάσια και λύκεια κυρίως, σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία, στα οποία έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Το ανησυχητικό και το επισημένο κυρίως προς τους φορείς της Κυπαρισσίας, είτε έχουν να κάνουν με τη Δημοτική Αρχή είτε με την εκπαίδευση. Το ανησυχητικό είναι ότι από την Κυπαρισσία δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ειδοποίηση προς τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ προκειμένου να επιληθούν της κατάστασης, να γίνει δηλαδή η χνηλάτιση, να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα, να πραγματοποιηθούν έλεγχοι για να δούμε το μέγεθος του ζητήματος. Υπάρχουν και προβλήματα στην διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με το κλείσιμο των τμήματων. Τα λέγαμε και χθες, για να κλείσει ένα τμήμα θα πρέπει να έχουμε διαπιστωμένα ένα μαθητή τουλάχιστον που να έχει βρεθεί θετικός μετά από έλεγχο, και αυτό ενέχει την εξής δυσκολία, ότι ο ΕΟΔΗ προτρέπει όλους όσους έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα να μείνουν σπίτι. Μόνο αν μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέλθει σε κάποιο σημείο ελέγχου και εξεταστεί και διαπιστωθεί ότι είναι θετικός, μόνο τότε δίνεται η εντολή να κλείσει το σχολείο. Έχουμε μία αριθμία αρκετά σοβαρή και αρκετά σημαντική, τουλάχιστον για την προστασία των μαθητών, και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Πάμε όμως να μιλήσουμε για τα συνολικότερα ζητήματα αναφορικά με την πανδημία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο, είναι μέλος της ΟΕΝΓΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαλανόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, δώστε μου μια εικόνα αναφορικά με την πανδημία και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση στα κεντρικά νοσοκομεία στην Αθήνα. Ναι. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια σχετική, να το πω έτσι, ύφεση, μια σχετική κάμψη των κρουσμάτων, χωρίς όμως αυτό ακόμα να έχει αντικατοπτριστεί πλήρως στις νοσηλίες, στους θανάτους και στις ΜΕΘ. Δηλαδή διατηρούμε ακόμα υψηλό αριθμό διασωληνωμένων και θανάτων καθημερινά, παρόλο που τα κρούσματα είναι μειωμένα. Αντικειμενικά σε αυτό έχει επιδράσει, θεωρώ, και η εξέλιξη με τους εμβολιασμούς, παρόλο που δεν έχει την ταχύτητα την οποία θα επιθυμούσαμε. Αλλά κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ειδικά τώρα που είμαστε σε φάση πλήρους ανοίγματος όλων των δραστηριοτήτων. Και φυσικά εμείς διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις για την εξέλιξη της κατάστασης, παίρνοντας υπόψη και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνει και η κυβέρνηση. Δηλαδή, ακούγοντάς σας πριν στην εισαγωγή που είπατε για τα σχολεία που είναι κλειστά στην Καλαμάτα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σχολεία κλείσανε και ανοίξανε ακριβώς στην ίδια κατάσταση, δηλαδή με μια απόσταση 8-9 μήνες. Mm-hmm. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο. Δεν πολλαπλασιάστηκαν τα κτίρια, οι τάξεις. Δεν αραίωσαν οι μαθητές. Δεν προσλήφθηκαν εκπαιδευτικοί. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι σε ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα όπως είναι η λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η κατάσταση είναι αυτή που μόλις περιέγραψα και εγώ και περιγράψατε και εσείς πιο πριν αναλυτικά, δικαιούμαστε να έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις για την εξέλιξη των πραγμάτων, κύριε Μαραβά. Ναι. Και το λέω με στενοχώρια. Προς επίρρωση των όσων είπατε, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο έκλεισε, έχουμε στις περισσότερες τάξεις να είναι δύο παιδιά ένα θρανείο. Δηλαδή ούτε το βασικό, ούτε το βασικό που είχε δοθεί σαν οδηγία, ένα παιδί, ένας μαθητής ένα θρανείο, ούτε αυτό μπόρεσαν εκεί λόγω περιορισμού χώρου, όχι ότι η εκπαιδευτική ο διευθυντής θέλει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να δίνεις μια οδηγία η οποία δεν είναι εφαρμόσιμη, δηλαδή όταν η τάξη έχει συγκεκριμένο μέγεθος, τα θρανία έχουν συγκεκριμένο αριθμό και οι μαθητές έχουν συγκεκριμένο αριθμό μέχρι και 27, αντικειμενικά αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα. Δεν μπορείς δηλαδή με 20 θρανία, με 10 θρανία, ξέρω εγώ, να βάλεις 20 μαθητές έναν σε κάθε θρανείο. Είναι αντικειμενικό το ζήτημα, έτσι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και δυστυχώς, επιπλέον να πω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που ενώ έχουμε κρούσματα, ταυτοχρόνως στηριζόμαστε στην αυτοεπιτήρηση και στα self-test. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Αντί να έχει κεντρική κρατική ευθύνη ο ΕΟΔΗ,
να υποβάλει σε έλεγχο και τα κρούσματα που βγαίνουν στα self-test θετικά και να κάνει σοβαρή χνηλάτιση για να βρίσκονται τα κρούσματα. Εμείς λέμε, αν κάποιος μαθητής θέλει να προσέλθει σε κάποιο σημείο ελέγχου, αυτό που είπατε και εσείς πριν. Αντικειμενικά αυτό δημιουργεί μια δυσκολία, έτσι. Ναι, πρέπει να το δουν, όπως επίσης να ξαναδούν το πρωτόκολλο, είτε για το κλείσιμο τμήματος είτε για το κλείσιμο σχολείων. Να το ξαναπώ, γιατί είναι πραγματικά, μου το εξηγούσαν οι άνθρωποι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι γονείς, ότι για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει ο διευθυντής ή η διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχει το αποτέλεσμα ενός τεστ, ενός ελέγχου, την ίδια στιγμή που η οδηγία του ΕΟΔΗ είναι καθίστε σπίτια και μην κάνετε έλεγχο. Δηλαδή, άρα μπορεί να έχει κολλήσει μια ολόκληρη τάξη και επειδή κάποιος μαθητής δεν πήγε να κάνει το μοριακό τεστ να το πληρώσει από την τσέπη του. Δηλαδή, ακριβώς έτσι. Γιατί μπορεί να μην είχε ανηγονείς του, το σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί με απροσδιόριστες συνέπειες. Είναι αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία αισιοδοξία με βάση αυτά που βλέπουμε, να σας πω την αλήθεια. Πώς πιστεύετε ότι θα ανταπεξέλθει το σύστημα υγείας σε ένα πολύ πιο δύσκολο δρόμο που έχει από εδώ και πέρα? Και τι θέλω να πω. Μετράτε πίσω σας 13-14 μήνες από πέρυσι, τέτοια περίοδο και λίγο πιο πριν, με την πανδημία. Και έχετε μπροστά σας έναν όγκο δουλειάς από χειρουργία, από χρόνους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα υγείας τόσους μήνες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και η κατάστασή τους προφανέστατα θα έχει επιδεινωθεί. Και όλο τον όγκο της σωρευμένης εργασίας που έχουμε λόγω της πανδημίας. Πώς θα αντέξετε? Μου έλεγε συνάδελφός σας ότι πλέον έχει σταματήσει να μετράει τα ρεπό του. Μου έλεγε δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει νόημα από εδώ και πέρα. Εντάξει, αυτό είναι το ένα σκέλος, όπως το λέτε, δηλαδή μια συσσωρευμένη κούραση, μια κόπωση σε όλο το προσωπικό, κυρίως το νοσηλευτικό αλλά και το ιατρικό προσωπικό που σχετίζεται άμεσα, έχει δηλαδή ειδικότητες σχετικές με την πανδημία, λίγο λιγότερο εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε παθολόγοι, πνευμονολόγοι. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, που είναι η λοιπή νοσηρότητα. Όπως και εσείς είπατε, έχουμε ένα συσσωρευμένο όγκο υποχρεώσεων, να το πω έτσι, δουλειάς, χρονίων προβλημάτων, τα οποία μπορεί να έχουν και επιδεινωθεί στο μεσοδιάστημα. Άνθρωποι, χιλιάδες, οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο νοσοκομείο, άρα παραμέλησαν την όποια κατάσταση είχαν. Χειρουργία, δεκάδες, εκατοντάδες χειρουργία, χιλιάδες πανελλαδικά που εκκρεμούν να γίνουν και δεν έχουν γίνει, και μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί, ούτε υπάρχει ορατός ορίζοντας πότε θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει όπως λειτουργούσε τουλάχιστον έστω και πριν την πανδημία το σύστημα. Άρα λοιπόν μιλάμε για από τη μια κατάσταση δύσκολη για το προσωπικό και από την άλλη μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους ασθενείς και για τους πολίτες που θέλουν να έχουν πρόσβαση και δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας. Mm-hmm. Δεν βλέπω και να έρχονται και ενισχύσεις σύντομα. Έχουμε κάποιες προσλήψεις. Παραδείγματος χάρη στην Κυπαρισία είχαμε 3 γιατρούς πριν από μια εβδομάδα να πιάνουν δουλειά. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές είναι ουσιαστικά είτε επικουρικοί που υπήρχαν εκεί. Οπότε στην ουσία δεν έχουμε αύξηση προσωπικού, απλά έχουμε έτσι, μετατροπή. Έχουμε αλλαγή εργασιακή σχέση. Είτε είναι κενά τα οποία είναι για χρόνια που ταλαιπωρούν τις συγκεκριμένες κλινικές, και με το που μπαίνουν δεν έχουμε στην ουσία ενίσχυση. Έχουμε απλά να μαζεύεται λίγο η κατάσταση. Ναι. Θα σας πω, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μάλλον ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση ή ότι δεν υπάρχουν λεφτά ή ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Βλέπουμε ότι σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης υπάρχουν ταχείες διαδικασίες προσλήψης προσωπικού. Εχθές είδα ανακοινώθηκαν οι θέσεις για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ναι, ναι. Λοιπόν, ενώ είμαστε σε πανδημία, ενώ έχει γονατίσει το σύστημα, ενώ οι μόνες προσλήψεις που έχουν γίνει είναι 380 επικουρικοί και κάποιοι γιατροί που μπήκαν στις ΜΕΤ στο δεύτερο κύμα, εξακολουθεί η κυβέρνηση όχι μόνο να μην κάνει προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία, αλλά για άλλα ζητήματα, για, τέλος πάντων, δευτερεύοντα ή και αρνητικές εξελίξεις, όπως είναι κατά τη γνώμη μου η δημιουργία ενός τέτοιου σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας, να πετάει λεφτά. Επιτρέψτε μου να πω, το πετάει. Ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αλλού τα χρήματα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι ότι ενώ ακόμα δεν έχει σβήσει η πανδημία, βλέπουμε από κυβερνητικούς παράγοντες, βουλευτές της κυβέρνησης, ειδικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην αρθρογραφία στον κυριακάτικο τύπο, ναι, δύο βουλευτές και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Πνευματικός. Ο κύριος Πνευματικός είναι και καθηγητής ιατρικής.
προέβαλαν και προς τα έξω την αντίληψη της κυβέρνησης για την εντός εισαγωγικών σωτηρία του ΕΣΥ. Αυτή η σωτηρία περιλαμβάνει ουσιαστικά την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, περιλαμβάνει την εμπλοκή των ιδιωτών μέσα στις υπηρεσίες που θα παρέχουν τα νοσοκομεία, περιλαμβάνει τη μετατροπή των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που θα δουλεύουν με βάση την λογική κόστος-όφελος και θα αναπτύσσουν υπηρεσίες που φέρουν λεφτά στο νοσοκομείο και όχι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μιλάμε ούτε για ανικανότητα. Τελείωσε το χειροκρότημα, κύριε Γαλανόπουλε. Τελείωσε το χειροκρότημα και τώρα έχουμε περάσει στη σφαλιάρα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή, ενώ δεν έχει τελειώσει η πανδημία, ενώ δεν έχουν γίνει τα αναγκαία και έχει γονατίσει το σύστημα, τώρα συζητάμε πώς θα το κάνουμε ιδιωτικό και πώς θα βάλουμε ιδιωτικά κεφάλαια μέσα στο σύστημα. Με αποτέλεσμα και οι εργαζόμενοι να είναι ζημιωμένοι, γιατί ποιος ξέρει τι εργασιακές σχέσεις θα ξημερώσουν αύριο, αλλά και οι πολίτες, εκεί που πληρώνανε μόνο ασφαλιστικές εισφορές, ας το πούμε έτσι, και κάποια επιπλέον, τώρα να πρέπει να πληρώσουν ακόμα περισσότερα, γιατί αυτό θα γίνει. Θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, όχι μόνο δεν δόθηκε και κανένα δίδαγμα από την πανδημία, αλλά ακόμα εξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να συνυπάρχει με το δημόσιο, ενώ είδατε πολύ καλά όλους αυτούς τους μήνες πόσο εύκολα και ωραία έβγαλε την ουρά του απ' έξω όλος ο ιδιωτικός τομέας στην πανδημία και όλο το βάρος το πήρε το δημόσιο και η μοναδική του συνεισφορά ήταν στο να νοικιάζει υποδομές με διπλάσιο και τριπλάσιο κόμιστρο και να χρυσοπουλάει τα τεστ. Αυτή ήταν η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα. Αντί να μπει έστω και εθελοντικά σε αυτή τη διαδικασία και να διαθέσει υποδομές. Να μην σας πω τώρα για την επίταξη που δεν έγινε ποτέ. Άρα είναι πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανικανότητα. Έχουμε φύγει από την συγκεκριμένη πανδημία, δηλαδή την έχουμε αφήσει πίσω μας. Και, όχι, να, το πάω και, λίγο, και να το πάω και λίγο παραπέρα. Η πανδημία τι ήρθε να μας δείξει συγκεκριμένη. Και νιώθω και το συζητάω και με συναδέλφους σας, είμαστε τυχεροί γιατί ήταν και ένας ιός και είναι και ένας ιός με σχετικά χαμηλή εθνικότητα, χαμηλή φωνικότητα, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά έτσι όπως έχει σχηματιστεί ο κόσμος μας, πλέον μία πανδημία είναι ορατή και μία ακόμα πανδημία είναι ορατή και στο μέλλον. Ταξίδια, επικοινωνία μεταξύ των χωρών. Πολύ εύκολα έχουμε μετάδοση. Πολλοί άνθρωποι μαζί στα αστικά κέντρα. Δηλαδή έχουμε τις συνθήκες, έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες για την μετάδοση οποιασδήποτε ασθένειας εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σύστημα υγείας δεν θα έπρεπε να το θωρακίσουμε? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι χωράει τώρα αμφισβήτηση σε αυτό που λέτε. Είναι αυτονόητη επισήμανση. Προφανώς και θα έπρεπε. Μόνο που, όπως θα ακούσατε το προηγούμενο διάστημα και από κυβερνητικούς παράγοντες και από κάποιους εντός εισαγωγικών τους λέω εγώ συναδέλφους σας, ας πούμε ότι είναι δημοσιογράφοι, που έβγαιναν και έλεγαν ότι ξέρεις κάτι και θα τελειώσει η πανδημία και τι θα τους κάνουμε αν τους πάρουμε όλους αυτούς μόνιμους. Μετά που θα μας περισσεύουν. Λες και είχαμε περίσσευμα πριν. Λες και δεν είχαμε ελλείψεις πριν την πανδημία. Δηλαδή πριν την πανδημία είχαμε τουλάχιστον 6.000 κενά σε ειδικευμένους γιατρούς με βάση τα στοιχεία που δίνει το κράτος, όχι με βάση αυτά που μπορεί να εκτιμά μια ομοσπονδία ή ένας συνδικαλιστής. Άρα εδώ τι συζητάμε τώρα, αν πρέπει να ενισχυθεί ένα σοβαρά υποβαθμισμένο σύστημα? Εγώ λέω πρέπει να ενισχυθεί. Και έχουμε τη δυνατότητα να το ενισχύσουμε και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα παγκοσμίως, με βάση και τον παραγόμενο πλούτο και την ποιότητα που έχουμε σε προσωπικό, σε ειδικευμένους επιστήμονες και την τεχνολογία που είναι τόσο πολύ εξελιγμένη, να έχουμε υπηρεσίες εφάμιλες και θέλω να το πω έτσι, υπηρεσίες 21ου αιώνα. Εδώ ακούμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, για το 5G που έρχεται, για μια εξέλιξη η οποία μπορεί να είναι, ας πούμε, πολύ, πολύ υποφελής για τις κοινωνίες. Και ταυτόχρονα τι έχουμε? Έχουμε στην Ινδία, που είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή εμβολίων, να μην μπορεί να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ένα τρομερό παράδοξο της σημερινής εποχής, αυτού του σύγχρονου κόσμου που ζούμε σήμερα? Ναι, από τη μία να έχουμε μια τόσο τρομερή εξέλιξη και από την άλλη όλα αυτά τα αποτελέσματα της επιστήμης και της τεχνολογίας να μην μπορεί να τα χαρεί και να τα αξιοποιήσει ο λαός. Δεν είναι αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα? Νομίζω ότι είναι. Είναι τραγικό 10 χώρες να έχουν το 80% των εμβολίων και παραπάνω. Είναι τραγικό για τον πλανήτη. Μάλιστα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γνωρίζει? Καλά, ξέρω ότι κομμάτι η μερίδα των γιατρών, ευτυχώς αρκετοί, εντός του ιατρικού κόσμου και των νοσηλευτών και του νοσηλευτικού κλάδου, υπάρχει, θέλω να πιστεύω,
και βλέπω και μέσα από το ρεπορτάζ, δυναμική και διεκδίκηση, πολλά έχουν κατακτηθεί. Τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης, τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε ένα ευρύ γενικευμένο κάλεσμα σε όλο το λαό, όχι μόνο με αφορμή τα ζητήματα της υγείας και την ύπαρξη, τη διασφάλιση της ύπαρξης και ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά αν θέλετε και συνολικά για όλα τα προβλήματα που τον απασχολούν. Τώρα έχουμε τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, ας πούμε, που δεν μπορεί κάποιος να μην το σκεφτεί, γιατί έχει και άμεση συσχέτιση, αν θέλετε, και με ζητήματα υγείας. Δηλαδή, όταν ένας εργαζόμενος εξουθενώνεται και δεν έχει, παράδειγμα, ελεύθερο χρόνο, αυτό επιδρά άμεσα και στη φθορά του ως οργανισμός, άρα και στην υγεία του. Αλλά μόνο και μόνο για τα ζητήματα της υγείας, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι χρειαζόμαστε να είναι δίπλα στους υγειονομικούς που αγωνίζονται, για να υπάρχει ένα σύστημα πραγματικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν για όλο τον κόσμο, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς να σκέφτεται κάποιος αν έχει χρήματα η τσέπη του ή όχι, για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο. Και πρέπει να είναι μπροστά μας, όχι μόνο γιατί είναι δικό μας ζήτημα που δουλεύουμε στο σύστημα υγείας, αλλά πρωτίστως γιατί είναι ζήτημα όλου του λαού που απευθύνεται στο σύστημα υγείας. Γιατί διαφορετικά θα μετράμε ήττες, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κατακτήσεις. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι, γιατί και κινητοποίηση είχαμε το προηγούμενο διάστημα και συστράτευση είχαμε με άλλα τμήματα εργαζομένων και συνολικά με το λαό, και νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε σε συναδέλφους, έτσι, και σε μέσα ενημέρωσης, λυπάμαι που είναι τόσο χαμηλά στην ατζέντα το σύστημα υγείας. Δεν ξέρω γιατί συζητάμε τόσα άλλα, ενώ το βασικό, το ζητούμενο, το έχουμε αφήσει στην απέξω, να το πω έτσι. Είναι κατ' επιλογή προφανώς, και όχι γιατί είναι υποβαθμισμένο από μόνο το ζήτημα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κατ' επιλογή. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Γαλανόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.